Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Να είσαι ΠΑΟΚ. Να έχεις χάσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Να το έχεις κάνει 3-0. Πότε το έκανες? Στο ημίωρο. Ούτε καν στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Στο 42 πήγαινε. Αν το έχεις κάνει στο ημίχρονο 3-0. Να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα να πανηγυρίζει την πρόκριση και να έρχεται με το Ολυμπιακός και να βάζει 6. Έλα, Στέλιο. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Πού είσαι? Εδώ ο Αβραμίδης λαλάει. Θα λαλάς και εσύ, υποθέτω. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους και για το τι λαλάει ο Νίκος, καθώς νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο mood σήμερα. Δεν νομίζω ότι διαφέρει πολύ τα συναισθήματα τα οποία νιώθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ή ο Νίκος ή εγώ, ή οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά η χθεσινή και για τους δύο αυτούς συλλόγους που πέτυχαν επικές ανατροπές. Και κυρίως όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας ζήσανε κάτι το οποίο νομίζω τους έχει χαραχθεί στη μνήμη, θα τους χαραχθεί στη μνήμη για πολλά χρόνια. Δηλαδή το κλίμα που υπήρχε στην Τούμπα στο ημίχρονο και στο 3-0 και έτσι όπως μπήκε η ομάδα, όπου που ήταν αποφασισμένη, ουσιαστικά ισοπαίδωσε την Δύναμο Ζάγκρεπ στο ημίχρονο, έβγαζε μια άβρα ότι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση η Δύναμο να μπορέσει να αντιδράσει, ότι σήμερα το παιχνίδι θα το κερδίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ με συνοπτικές διαδικασίες. Ήταν πάρα πολύ αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ, το έδειξε κιόλας, ήταν πάρα πολύ καλός, έβλεπες πάθος, έβλεπες τσαμπουκά, έβλεπες νεύρα από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο δεν είδαμε σε καμία περίπτωση, σε κανένα ντέρμπι στην Ελλάδα, αλλά δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά και στην Κροατία. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δημιούργησε ευκαιρίες, μπήκε μέσα στην περιοχή, κατάφερε και έβαλε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο, έφερε Τούμπα το σκορ του προηγούμενου αγώνα. Και ουσιαστικά νομίζω ότι έβαλε τις βάσεις για μια ιστορική βραδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκε τόσο καλά. Στο πρώτο δεκάλεπτο και από ότι φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά η Δύναμο, άρχισε να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες. Εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου ήταν εκεί που είδαμε λίγο την Δύναμο Ζάγκρεπ, ναι, που πέτυχε και τον γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα μετά ο ΠΑΟΚ ξαναπήρε τα ημεία του το αγώνα και συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς μέχρι να φτάσει στο τελικό 5-1 και να πανηγυρίσει μια τεράστια πρόκριση στους 8 του Conference League. Και να σημειώσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για δεύτερη χρονιά, τα τελευταία 3 χρόνια, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στέλιο, από την άλλη, είδαμε και Βιερίνια βασικό σε ένα ιστορικό παιχνίδι για αυτόν. Είδαμε στο αρχικό σχήμα και Κωνσταντέλιο όπως περιμέναμε και Μπράντον Τόμας. Έχω την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου βασίστηκε πιο πολύ στις παλιοσυρές, έτσι, που έχει βιώσει, έχει ζήσει περισσότερα πράγματα χθες. Βασίστηκε στις παλιοσυρές, βασίστηκε στην εμπειρία, βασίστηκε, θα πω εγώ, και λίγο στο συνέστημα. Δηλαδή, στην περίπτωση του Αντελίνο Βιερίνια, όποιος τον είδε και ειδικότερα όσοι βρεθήκαμε στο γήπεδο χθες, αντιλαμβανόσουν ότι ο Βιερίνια δεν έπαιζε σαν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Αντιλαμβανόσουν ότι έπαιζε με αυτοθυσία σε αρκετές περιπτώσεις και δεν σταματούσε να δίνει και οδηγίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπου παρόλο που είχε καιρό να παίξει λόγω του τραυματισμού του, ήταν εξαιρετικός για όσο άντεξε. Νομίζω ήταν ένας από τους διακριθέντες. Και φυσικά, ναι, προφανώς και οι υπόλοιποι, αυτούς που ήξερε και βασίστηκε ο Ρασβάνο Λουτσέσκου, τον δικαίωσαν για την επιλογή του. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε και για το εξαιρετικό παιχνίδι του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που θεωρώ, βέβαια, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είναι παιχνίδι καριέρας, παιχνίδι το οποίο μπορεί να του άνοιξε ήδη την πόρτα για μια μεταγραφή σε μια ευρωπαϊκή ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, γιατί σπάνια βρίσκεις αριστεροπόδαρο στόπερ ο οποίος καταφέρνει να σκοράρει. Ναι, και ένα σκοράρι, και χθες είχε και ρέντα, ήταν η βραδιά του, μέχρι και με το στήθος σκόραρε. Ναι, ναι. Ωραία, ακούσαμε και τον Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ περιμένει αντίπαλο. Εγώ έλεγα νωρίτερα, Στέλη, ότι το βλέπω τον ελληνικό εμφύλιο να έρχεται, το είχα πει πριν από ένα μήνα, δεν ξέρω.
ποια είναι η γνώμη σου ή αν έχεις μια προτίμηση κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ρεαλιστικά νομίζω το βλέπω και εγώ να έρχεται ο ελληνικός εμφύλιος για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά το συνέστημα με οδηγεί στο να... σε κάποια άλλη επιλογή, ας πούμε, κάποιον άλλον αντίπαλο. Δηλαδή, κυρίως θα ήθελα. Δεν θες Ολυμπιακό, δηλαδή. Θα ήθελα την Πλιζέν. Τι θα ήθελες? Την Πλιζέν. Γιατί θα ήθελες την Πλιζέν? Θα ήθελα την Πλιζέν ή θα ήθελα Φενέρ, Μπαχτσέ και Φιωρεντίνα, αλλά τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, το λέω για τις δύο συγκεκριμένους λόγους. Ότι είναι ωραίο ταξίδι και είναι και κοντινό ταξίδι. Και μετράει να το να πας. Είτε σαν δημοσιογράφος, είτε σαν, ναι. Σαν οπαδός. Φενέρ είχε Μουσλίμοβιτς, δεν ήταν? Ναι, ήταν η χρονιά που τους απέκλεισε με τον Σλάβαν Μουσλίμοβιτς τότε. Αλλά τότε δεν μπορούσαμε να πάμε στην Τουρκία μόνοι μας. Ήμασταν λίγο πιο μικροί. Ναι. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και για τον Κοτάρης βέβαια να πούμε ήταν πολύ καλός. Νομίζω ότι επειδή στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικός, στο δεύτερο ημίχρονο που το έβλεπα, γιατί ήμουν στον μπάσκετ οπότε δεν μπορούσα να δω πάρα πολλά πράγματα, μετά όμως που είδα μαζεμένα τα σημειότυπα, είδα ότι ο Κοτάρης και εγώ σήμερα στην εκπομπή θα του βάλω 10, γιατί αυτός είναι που κράτησε τον ΠΑΟΚ σαν δύσκολα. Έκανε τρεις αποκρούσεις, όχι τρεις επεμβάσεις. Πρέπει να το καταλάβω. Όπως έχετε μάθει σιγά σιγά και λέτε. Είναι κομβικός. Όπως έχετε μάθει σιγά σιγά και λέτε τη δυναμό, δύναμο ή δυνάμο, όπως λέγεται κανονικά, τώρα μάθετε και κάτι άλλο. Οι τερματοφύλακες δεν κάνουν επεμβάσεις. Επεμβάσεις κάνουν οι καρδιοχειρούργοι. Επεμβάσεις κάνουν οι χειρούργοι. Αποκρούσεις κάνουν οι τερματοφύλακες. Όχι επεμβάσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σωστό. Για τον Κοτάρχη είναι λάθος το οποίο δεν το ανέφερε, ήταν κομβικός και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνει ότι βγάζει τα λεφτά που έδωσε και δαπάνησε ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει και είναι σημαντικό το να έχεις έναν καλό τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια για να μπορέσει να κάνεις και πορεία στην Ευρώπη. Έγινε. Στέλιο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.